ασχοληθώ με πρακτικά ζητήματα πολύ, γιατί το ζήτημα της ανάλυσης και κάνει την αναγκαιότητα των οργανωτικών αλλαγών και όλο αυτό το έχουμε, αν όχι εξαντλήσει, πάντως σχολιάσει πάρα πολύ και στην πρώτη και στη δεύτερη συνάντηση που κάνουμε εδώ πέρα και μέσα στο ίντερνετ και όλες τις συζητήσεις που γίνονται. Έχει λοιπόν λόγο για μια επιστολή εδώ και συζητάμε κατά πόσο πρέπει να είναι μεγάλη, μικρή, έτσι ή αλλιώς. Υπάρχουν δύο θέματα που δεν ξέρω να πώς θα ξεκαθαρίσει μέσα μας, ότι είναι διαφορετικά. Είναι ένα το πώς πηγαίνουμε στην παλαιλατική συνδιάσκεψη και είναι ένα άλλο τι γίνεται στην παλαιλατική συνδιάσκεψη. Πώς πάμε λοιπόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συγκύκλιος από τη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς πάμε στη συνδιάσκεψη. Συζητούνται διάφορα ζητήματα από του να σταλούν αντιπροσωπείες, να σταλούν τα συντονιστικά των κοινωνικών επιτροπών έτσι ως έχουν σήμερα, την μία άκρη, μέχρι την άλλη άκρη που να συμμετέχουν όλοι και όποιος θέλει, χήμα ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και υπάρχουν και διάμεσα αντιλήψεις του στυλ, εκλέγουν οι τοπικές επιτροπές αντιπροσωπείες σήμερα, αύριο, όποτε γίνονται οι τοπικές επιτροπές, και αυτές οι αντιπροσωπείες συμμετέχουν παραλλαγή. Είναι πολύ σημαντικό για το πώς θα γίνει η πανελλαδική, το πώς πάμε σε αυτή. Εγώ θεωρώ ότι μία επιστολή που θα στείλουμε, γιατί αυτή είναι, όπως είπα και το πριν, η γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ τηρεί συγκύκλιος επισήμως και μόνο λέγονται διάφορα πράγματα και συνδυνόνται εις στενό κύκλο μέσα στη γραμματεία, όντως να μην βγουν προς τα έξω για να γίνουν διάφοροι συμβιβασμοί έκθεν κήθεν. Πρέπει λοιπόν να έχουμε εμείς να βγάλουμε μία επιστολή σύντομη, απλή, χωρίς αναφορά σε οργανωτικά ζητήματα, ότι θέλουμε εκείνο, θέλουμε άλλο. Μία απλή επιστολή που να φέρει τη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ πρώτων ευθυνών της, προκειμένου να ξεκαθαρίσει έγκαιρα, θα επαναλαμβάνω έγκαιρα, το πώς θα πάμε στην παλαιλατική συνδιάσκεψη. Γιατί οτιδήποτε και αν ζητάμε εμείς, οτιδήποτε προθυμένο ή μη προθυμένο, αυτό πάρα πολύ εύκολα θα οικονομευτεί αν η παλαιλατική συνδιάσκεψη γίνει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ξέρετε ποιος είναι αυτός, τον έχουμε δει στις δύο προηγούμενες. Άρα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει ένα πολύ σύντομο κείμενο να ζητάμε, να απαιτούμε από την Κεντρική Επιτροπή, από το συντονιστικό, την συντονιστική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει άμεσα, πολύ σύντομα, πώς θα πάμε. Γιατί αν η ημερομηνία δεν είναι τέλος Νοεμβρίου, και όπως συζητάτε, θα είναι όχι η 6 ή 7 Δεκεμβρίου, γιατί είναι η ημερομηνία η γνωστή σχετικά με τα χθεσινά γεγονότα, να είναι η επόμενη 13 Δεκεμβρίου, όπως και να έχει, το χρονικό διάστημα είναι πολύ μικρό. Πρέπει να ξέρουμε πώς πηγαίνουμε εκεί πέρα. Και εφόσον η γραμματεία δεν απαντήσει ούτε και σε αυτό, τότε από εκεί και πλέον υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα και γίνεται ξεκάθαρο ότι η γραμματεία δεν σκοπεύει να πάμε ομαλά σε μια συνδιάσκεψη. Έχει δεύτερες σκέψεις. Υπόθηκαν και εδώ πέρα διάφορα ζητήματα. Δεν θα παραδοθούν εύκολα γραφειοκρατίες. Το έχουμε πει 500.000 φορές. Καμία γραφειοκρατία δεν παράγεται, μόνο πιέζεται. Γι' αυτό και σήμερα έχουν βρεθεί μόλις 3, 4, 5, 6 μήνες μετά τον Απρίλιο που κανείς δεν μιλούσε για μέλος, ξαφνικά όλοι να έχουν αγαπήσει την κάρτα μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, ζήτημα είναι για να τις καθαρίσουμε. Στέλνουμε μια σύντομη πρότασή μου, επιστολή απλή προς τη γραμματεία που ζητάμε άμεσα, άμεσα να μας τις καθαρίσει πώς θα γίνει η πανελλαδική συνδιάσκεψη. Δεν μπορεί να περιμένει ούτε από το ΣΥΝ, ούτε από την οποιαδήποτε άλλη συνιστόσα να σκεφτεί πώς θέλει να πάει για να εξυπηρετήσει τις θετικές ισορροπίες, πώς θα πάει στην παλαιατική συνδιάσκεψη. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να κρίνουμε αν υπάρχει λόγος να βγάλουμε ένα κείμενο όπως είναι το Wiki ή αυτό εδώ πέρα που να συζητηθεί μέσα στις τοπικές επιτροπές συνελεύσεις που θα γίνουν και να προπαγανδιστεί εκεί μέσα προκειμένου να γίνει και μια πρώτη συζήτηση πριν την παλαιατική συνδιάσκεψη ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε να κάνουμε. Το να στείλουμε ένα κείμενο τέτοιο στη συντονιστική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εξυπηρετήσει απολύτως τίποτα αυτή τη στιγμή. Θα το σνομπάρουν ή το πολύ πολλά μας πούνε και να ευχαριστώ πολύ και θα πάει στον κάλο. Αυτό είναι βέβαιο αυτό. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς. Όλοι θα κάτσουν να συζητήσουν για το σχέδιο που θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα φέρει η ΚΟΕ, σκέψεις του ενός του άλλου, πάνω σε αυτά συζητάνε. Σε αυτό που στέλνουμε εμείς δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο σε ανοιχτές διαδικασίες βάσης παλαιατικής συνδιάσκεψης και μέσα στα συνελεύσεις των τοπικών επιτροπών έχει αντίκρισμα το δικό μας κείμενο. Στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτά που λέγονται μέσα στα γραφεία της Βαλτετσίου από εδώ και από εκεί, δεν έχει καμία τύχη το δικό μας κείμενο. Ευχαριστώ.